Τα στραβά και τα παράξενα στους ελληνικούς δρόμους είναι πραγματικά τελείωτα. Το συγκεκριμένο πάντως ξεπερνάει τα απίστευτα και όμως ελληνικά. Πώς θα σας φαινόταν αν την ώρα που οδηγούσατε, κανονικά στο ρεύμα κυκλοφορίας σας, πέφτατε πάνω σε ένα σπίτι στη μέση του δρόμου? Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε όσους οδηγούς κινούνται επί των οδών Κερδιλίου και Αριστίδους στην Παλίνη. Πρόκειται για ένα σπίτι το οποίο ξέμεινε στο δρόμο αφού άλλαξε το σχέδιο πώλησης της περιοχής. Οι κάτοικοι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με το πρωτότυπο αυτό αξιοθέατο. Έχουμε προβλήματα με αυτό εδώ πέρα. Πρώτο ότι είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Το βλέπετε κι εσείς αν το δείτε απάνω να το δείξει η κάμερα, ότι η γωνία κοντεύει να πέσει και περνάει κόσμος από εδώ. Δεύτερο, με δύο λόγια, ο κύριος έχει αποζημιωθεί, έχει πάρει το οικοπεδό του εδώ πέρα, έχει φτιάξει σπίτι εδώ δίπλα και αυτό παραμένει εδώ το χτίσμα και έχει γίνει σκουπιδότοπος, ναρκωμανείς μαζεύονται και πολλά άλλα εδώ που συμβαίνουν. Τώρα δημιουργεί πρόβλημα στην αποχέτευση. Γιατί αφού η αποχέτευση ξεκινάει από πάνω και κατά να κατέβει κάτω στην Αριστίδου στη Γαργητού, οπωσδήποτε εμποδίζει τώρα. Πρέπει να γκρεμιστεί για να πετάξει, να μπει η αποχέτευση μέσα. Γιατί η αποχέτευση πρέπει να σταματήσει τώρα εδώ πέρα. Οι άλλοι κάτω δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Πρόκειται για ένα κτίσμα το οποίο απαλλατριώθηκε από το σχέδιο πόλης. Η αποζημίωση του οικοπαίδου έχει γίνει με μεταφορά της γης σε άλλο σημείο του ιδιοκτήτη και εκκρεμεί αυτή τη στιγμή η αποζημίωση του κτίσματος ως επικείμενο. Είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν έχουμε προχωρήσει αυτή τη στιγμή στη διάνοιξη του δρόμου στο σημείο αυτό, το οποίο επίκειται να γίνει και σύντομα. Μέχρι τότε, προσοχή στην οδήγηση. Έχουμε τη τηλεφωνική γραμμή την ιδιοκτήτρια, την κυρία Ντίνα Πλατάκου. Κυρία Πλατάκου, γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Εγώ θα έμενα πάντως στο σπίτι. Έχει πολύ πλάκα να κάθεσαι στον μπαλκόνι να πίνεις τον καφέ και από κάτω να έχει κίνηση να περνάνε τα αυτοκίνητα. Και εγώ θα το έκανα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, αλλά είναι πολύ παλιό πια και δεν επιτρέπεται. Δεν μας επιτρέπει να έχουμε αυτή τη χαρά. Να σας πω, φαντάζομαι ότι πρώτα έγινε το σπίτι και μετά ο δρόμος, όχι πρώτα ο δρόμος. Εννοείται, κύριε Τριανταφυλόπουλε, όταν έγινε αυτό το σπίτι, εκεί πέρα ήταν χωράφια, μπέλια, σικές και αλεπούδες ακόμα. Εντάξει, και γιατί ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται στο δρόμο τώρα και είναι αναγκασμένοι να περνάνε μέσα από τις κολόνες άνθρωποι και αυτοκίνητα, είναι μια δεν εικόνα... Δεν περνάνε αυτοκίνητα, όχι, δεν περνάνε. Σταματάει εκεί η πορεία και το χρησιμοποιούν ως πάρκινγκ, αποθήκη. Ωραία, πώς δεν περνάνε, αφού εμείς πήγαμε εκεί και έχει λίγο σαν χωματόδρομο. Όχι, περνάνε, μπαίνουν, βγαίνουν από εκεί, ό,τι θέλουν να κάνουν. Ό,τι θέλουν, το ξέρω, μπαίνουν και μέσα, όλα τα κάνουν. Αποζημίωση σας δώσανε? Είμαστε στην τελευταία φάση να κλείσουμε το θέμα της αποζημίωσης τώρα. Α, δεν τα έχετε πάρει τα λεφτά. Τα λεφτά δεν όχι, τα... όχι ακόμα. Είμαστε στην τελευταία φάση να πάρουμε την αποζημίωση τώρα με το Δήμο. Ναι. Μάλιστα επικοινώνησε ο Δήμος μαζί μου αυτή την εβδομάδα, μάλιστα τη Δευτέρα και όλα, χθες. Ναι. Και τώρα προχωράμε σε αυτό το θέμα να κλείσει και να προχωρήσουν τα έργα της αποχέτευσης. Αυτό είναι που πιέζει την περιοχή τώρα. Ωραία. Με το καλό λοιπόν. Αν και πολύ αμφιβαλών θα πληρωθείτε τώρα με την κατάντια που έχουν οι... Το ξέρω, αλλά τι να κάνω, εντάξει, ό,τι βγει, θα δούμε. Λοιπόν, να είστε... Εμείς προσπαθούσαμε πολλά χρόνια πριν και με τον προηγούμενο δήμαρχο να πούμε σε συμφωνία, κάπου υπήρχαν κάτι κολλήματα, τέλος πάντων, ευτυχώς τώρα καταλήξαμε κάπου με τους ανθρώπους του Δήμου και είμαι ευτυχισμένη που θα τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καληνύχτα. Γεια σας. Γεια σας.